Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το θέμα της Μέσης Ανατολής, που όπως είπαμε κινδυνεύει όλη η περιοχή να πάρει φωτιά. Εκεί είμαστε πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού. Εδώ δεν φαίνεται ο Μπάιντεν να μπορεί να κάνει κάτι όμως. Κοίταξε, είπαμε και πριν ότι αυτή η εκεχηρία των 21 ημερών πήγε περίπατο. Έφυγε. Σαν να μην έγινε ποτέ, σαν να μην υπόθηκε καν. Σωστά. Σαν να μην υπήρχε ποτέ. Έχει να μιλήσει ένα μήνα με τον Νετανιάχου. Βέβαια. Να δούμε τον Μιχάλη Ντατίου στις ΗΠΑ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί υποτίθεται ότι οι ΗΠΑ σε έναν τρόπο το ελέγχουν το πράγμα. Στηρίζουν το και συνεχίζουν να στηρίζουν. Αλλά το ελέγχουν. Εδώ τώρα βρισκόμαστε, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έλα, Μιχάλη μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Ουάσιγκτον. Επιστρέψαμε στη βάση μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Μπάιντεν επέστρεψε και αυτό στο Λευκό Οίκο. Και η πρώτη του δήλωση ήταν ότι θα μιλήσει με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου. Από τη στιγμή που το είπε, έχουν περάσει σχεδόν 9 ώρες. Εικάζω είτε ότι δεν δέχτηκε το τηλεφώνημα ο κύριος Νετανιάχου, είτε ότι ο πρόεδρος απλά είχε μπερδέψει την... Ακούω τον εαυτό μου, συναδέλφοι, και μπλέκομαι. Θα το φτιάξουμε, Μιχάλη μου. Ναι. Είτε ο πρόεδρος του είπαν ότι θα μιλήσει με τον Νετανιάχου, αλλά προφανώς δεν κατάλαβε πότε θα γίνει αυτό. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Πρέπει πραγματικά να το αποφύγουμε. Έχουμε ήδη λάβει προφυλάξεις σχετικά με τις πρεσβείες και ο προσωπικός μας στην περιοχή. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν έπρεπε να το πει, αλλά το είπε. Άρα δεν είναι μόνο από την πρεσβεία του Ισβηρητού που πήραν εντολή οι διπλωμάτες να φύγουν, αλλά αντιλαμβάνομαι, συναδέλφοι, και από πρεσβείες άλλων περιοχών. Ο προορισμός στους όλους είναι η Λευκωσία και μετά είναι η Αθήνα, έτσι, για να το ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε λοιπόν το τηλεφώνημα. Ερχόμενο στο σπίτι, τηλεφώνησα στο Λευκό Οίκο για να δούμε αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Μου είπαν αν έχουν κάποια ανακοίνωση, γι' αυτό θα μας ενημερώσουν. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Η κατάσταση, το ξέρετε καλύτερα, τα παρακολουθείτε, έχει ξεφύγει πραγματικά. Το ερώτημα είναι αν δεν δεχτεί το τηλεφώνημα του Προέδρου Μπάιντεν, ο κ. Νετανιάχου, τι θα σημαίνει αυτό. Θα το αφήνουμε για τώρα, διότι ας δούμε τι θα γίνει. Αλλά έχω να σας πω και κάτι άλλο, ότι ένας από τους πιο σημαντικούς γερουσιαστές, ο Μαρκ Κέλλι, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, πρώην αξιωματικός, είναι πρόεδρος της υποεπιτροπής της γερουσίας που ασχολείται με την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη για την βόμβα που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ πριν την Παρασκευή. Εξήγησε ότι είναι ένα κατευθυνόμενο νέο όπλο αμερικανικής κατασκευής. Έχει σημασία ότι το λέει αυτός, διότι για να το λέει με αυτή τη λεπτομέρεια, θα σας την πω αμέσως, πρέπει να έχει δεχθεί ενημέρωση όσο οφείλει το Πεντάγωνο να κάνει στους νομοθέτες, είτε είναι Σάββατο είτε είναι Κυριακή. Είπε ότι αυτή η βόμβα είναι 900 κιλά. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές. Είναι της σειράς Mark 84. Μάλιστα. Και είπε ότι είναι αυτή ειδικά η βόμβα που εξόντωσε τον Ναζράλα. Και επίσης είπε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτά τα όπλα στο Ισραήλ. Έχει τη σημασία του, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν από την έδρα των ΗΕ, από τη Γενική Σύνελευση, κατήγγειλε στις ΗΠΑ ότι ακριβώς δώσαν αυτά τα πυρομαχικά στους Ισραηλινούς. Το είπε ώρες πριν γίνει το χτύπημα. Οι Αμερικανοί μπορεί να ενημερώθηκαν γι' αυτό, Μιχάλη, πριν γίνει το χτύπημα. Λοιπόν, κοίταξε, θα σας τα πω στα γρήγορα. Ενημερώθηκαν, δεν ενημερώθηκαν, έχουν χαθεί όλοι στη μετάφραση. Δικαιολογημένα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Λόιτ Όστιν, είναι στενοχωρημένος και εκνευρισμένος με τον Κάλαν, διότι τον θεωρούσε πραγματικό φίλο. Έχουν κάνει τηλεφωνήματα μερικές φορές και τρεις και τέσσερις φορές την ημέρα. Έτσι, που βλέπει ο ένας τον άλλο, είναι σαν να είναι στον ίδιο χώρο. Έχουν συναντηθεί πολλές φορές, τον έχει φέρει εδώ, έχει πάει και ο ίδιος στο Τελαβίβ και είχαν συμφωνήσει να γίνεται αλληλοενημέρωση. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ήταν στο αεροπλάνο του πάνω από τον Ατλαντικό
επέστρεφε από το Λονδίνο στην Ουάσιγκτον, δέχτηκε το τηλεφώνημα και του είπε ότι κοίταξε, ξεκίνησαν τα αεροπλάνα για να σκοτώσουν με στόχο τον Ναζράλα. Μερικά λεπτά πριν το έμαθε. Ναι, αλλά είχαν συμφωνήσει τουλάχιστον να του το λέει μία ώρα πριν. Μάλιστα. Και είχαν συμφωνήσει, ειδικά όταν έφαγαν του πάντε και τα πάντα εκεί, είχαν συμφωνήσει ότι για τον Ναζράλα θέλουν να το γνωρίζουν. Διότι οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι θα οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο. Γι' αυτό ήθελαν να το γνωρίζουν, για να στείλουν και άλλα αεροπλανοφόρα, αν θέλετε, συνάδελφοι, για να στείλουν και άλλου στρατιώτε, για να στείλουν και άλλα αεροπλάνα, όπω και έγινε μετά από την. Μετά από αυτή την επιχείρηση. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή εκείνη μέχρι τώρα που μιλάμε, μίλησαν άλλες τρεις φορές. Πιθανολογώ ότι ξεπεράστηκε και αυτή η κρίση, αλλά δεν είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι σε συμμάχους σου. Να δούμε λοιπόν, Μιχάλη, αν μέσα στη μέρα γίνει και η επαφή. Τους έχουν δώσει των δύο τόσα ηγετών. Όπλα, Δημήτρη. Έτσι είναι, έτσι είναι, σωστά. Και τα καλύτερα όπλα. Σωστά. Έτσι. Ναι. Και έχουν στείλει και αεροπλανοφόρα να σταθούν. Και η απόλυτη υποστήριξη. Όπως στάθηκαν στην προηγούμενη επίθεση για το Ιράν. Με μεγάλο άγνωστο χ το Ιράν και βλέπουμε. Καλημέρα, Μιχάλη. Ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Καλή σου μέρα. Να σας πω μόνο για να δεσμεύσω για το Ιράν. Μου επιτρέπετε. Μια τελευταία κουβέντα. Η τελευταία κουβέντα, ναι. Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι μια φοβισμένη χώρα. Ένα φοβισμένο καθεστώς. Γι' αυτό σήκωσαν και τον αρχηγό τους και τον έφυγαν από την Τεχεράνη και τον πήγαν κάπου αλλού. Αυτά. Καλημέρα. Χαρακτηριστικό. Ευχαριστούμε, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.